Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλοι και φίλοι. Καλησπέριζω τον Λάζαρο τον Κυρίζουγλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Καλό μήνα. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μήνα να πω. Πρώτα απ' όλα να πούμε καλή χρονιά. Δεν τα είπαμε καθόλου. Λοιπόν, πού να προλάβετε κιόλας με δύο δυνατότητες. Και σε εσάς και στους συνεργάτες σας όλους στο Εγνατία TV και σε όλους τους συμπολίτες μου που μ' ακούν. Οι οποίοι μάλιστα συμπολίτες σας, τώρα σας διακόπτω για να το πω, γιατί εσείς αποκλείετε να το πείτε, σας ανέδειξαν στην πρώτη θέση της αποδεκτικότητας των αιρετών αυτοδιοικητικών αρχόντων στο νομό Θεσσαλονίκης. 72%. 73. Έφαγα ένα νούμερο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν ήξερα. Την Κυριακή μου είπαν ότι είχε μία δημοσκόπηση. Είσαστε νούμερο ένα, λοιπόν. Μια κυριακάτικη εφημερίδα, ως προς τον βαθμό ικανοποίησης των πολιτών για το μέχρι στιγμής ενός μηνός. Για το πόσο ευχαριστημένοι είσαστε για το ενός μηνός έργο. Μέχρι στιγμής. Γιατί ξέρετε, πρέπει να προτρέξει η φήμη ενός ο οποίος ασχολείται με τα κοινά. Πρέπει να κάνεις και να δώσεις σαφή δείγματα του έργου σου. Τον πρώτο καιρό σε πράγματα τα οποία θέλουν οργάνωση και μπορώ να σας τα πω αυτά ποια είναι. Βέβαια, ναι. Και σε πράγματα χωρίς χρήματα, σε πράγματα τα οποία θέλουν λίγα χρήματα και σε εκείνα που θέλουν πολλά χρήματα τα διεκδικείς από αυτούς που είναι αρμόδιοι να τα χρήματα. Δεν ξέρω αν ακούσατε τι είπα πριν δώσω πάσα για το διάλειμμα. Θεωρώ ότι το ακούσατε όμως. Θεωρώ ότι το ακούσατε. Διότι έχει παρουσιαστεί τεράστιο πρόβλημα λειτουργικότητας των Δήμων αυτές τις πρώτες μέρες, αυτόν τον πρώτο μήνα, αν θέλετε, που ανέλαβαν οι Δήμαρχοι, που ουσιαστικά δεν ανέλαβαν, από τέλη Φλεβάρη αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου τα καθήκοντά τους οι νέες δημοτικές αρχές. Λοιπόν, αλλά ακόμη είμαστε στο στάδιο της προσαρμογής. Ακριβώς. Υπάρχει τρομερό πρόβλημα δυσλειτουργίας των Δήμων αυτόν τον καιρό. Αυτών που έχουν συνενωθεί δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα ποικίλης μορφής. Λοιπόν, πού όμως υπάρχουν αυτά τα προβλήματα? Εκεί που δεν μπόρεσαν να τα βρουν οι αυτοδιοικητικοί και οι υποψήφοι πριν από τις εκλογές. Οπότε δεν μπόρεσαν να έρθουν σε επαφή πριν από τις εκλογές, δεν μπόρεσαν να ξεκινήσουν μια τροποντινά προεργασία πριν τις εκλογές, αλλά και μετά τις εκλογές. Έτσι, διότι σαφώς. Στη μία περιοχή ήταν υποψήφιος ο ένας δήμαρχος, στην άλλη περιοχή ήταν υποψήφιος ο άλλος δήμαρχος, κέρδισε και τις δύο περιοχές ο ένας. Κατά πόσο να τον βοηθήσει ο άλλος που ήταν και αντίπαλος στις εκλογές? Λοιπόν, και έρχεται τώρα ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης με το μεγαλύτερο ποσοστό των αυτοδιοικητικών αιρετών αρχόντων, συμβούλων, αντιδημάρχων, δημάρχων της προηγούμενης περίοδου να τα έχει βρει. Και να είναι όλων των χρωμάτων και όλων των αρωμάτων. Έτσι, μπράβο. Όλων των χρωμάτων και όλων. Και να είναι υποψήφιο σε ένα κοινόψηφο δέλτιο, να έχετε ξεκινήσει την προεργασία τη συνένωση των Δήμων και ουσιαστικά σχεδόν την ολοκληρώσατε κιόλας από πριν από τις εκλογές ακόμα. Από τον Ιούλιο. Λοιπόν, του 10. Και μπήκαμε τώρα στο Γενάρη, μπήκαμε στη νέα διοικητική, αυτοδιοικητική περίοδο και ο Δήμος δουλεύει ρολόι. Γιατί δεν θα σας ρωτήσω αν δουλεύει ρολόι. Έχω κάνει ρεπορτάζ και γνωρίζω ότι δουλεύει ο Δήμος ρολόι. Λοιπόν, άρα όταν λέω ότι θα δούμε την άλλη όψη του νομίσματος, νομίζω ότι είσαστε ακριβώς αυτό το οποίο λέει η παροιμία, η άλλη όψη του νομίσματος. Και ξέρετε κάτι, εμένα αυτό το οποίο με εκνευρίζει είναι το γεγονός ότι δεν μπόρεσαν να τα βρουν οι αυτοδιοικητικοί ακόμη και μετά τις εκλογές. Δεν πειράζει δηλαδή που ήταν στους δύο δήμους και οι δύο δήμαρχοι υποψήφοι στον κοινό δήμο και μετά τις εκλογές βγήκε μόνο ένας. Νομίζω πως είχε ηθική υποχρέωση ο απερχόμενος δήμαρχος να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του προκειμένου να ξεκινήσει να λειτουργεί σωστά ο Δήμος από την πρώτη πρώτου. Αυτό το πράγμα δεν έγινε, κύριε Κυρίζογλου. Κοιτάξτε να δείτε. Πρώτα απ' όλα μπήκανε τρία πράγματα. Ένα είναι το ερώτημα για την ψήφο των μεταναστών, το οποίο το θίξατε και είπατε πριν έρθω εδώ στο πάνελ ότι θα ερωτηθώ και γι' αυτό. Δεν ξεκινάτε ανάποδα. Όχι, δεν ξεκινάω, δεν θα το ξεχάσουμε. Ένα είναι για το μέχρι στιγμής συντελεστέν έργο προσαρμογής και αυτό που με ρωτάτε είναι το τρίτο. Δεν θα τα ξεχάσω και τα άλλα, θα τα απαντήσω. Για να μην μένει εντύπωση ότι δεν τα έχω απαντήσει. Απαντώ όμως ευθέως στο ερώτημά σας και λέω το εξής. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς και εγώ και ο κύριος Αξιλής ως δήμαρχοι των πρώην Δήμων Μενεμένης και Αμπελοκήπων ήμασταν επιφυλακτικοί ως προς τον Γαλλικράτη. Δεν είχαμε καμία αντίρρηση να συνενωθούν οι περιοχές μας. Ήμασταν αντίθετοι όμως με την γεωγραφική συνένωση έτσι όπως έγινε, διότι αδικήθηκε η Θεσσαλονίκη
και υπήρξε διαφορετικό ψαλίδι, άλλα μέτρα και άλλα σταθμά σε σχέση με την Αττική. Τα ξέρετε πολύ καλά ότι οι Δήμοι μικρότεροι και από το Δήμο Μενεμένης και από το Δήμο Αμπελοκήπων δεν συνενώθηκαν στην περί το κλεινόν άστι των Αθηνών περιοχή και έμειναν ως έχουν. Και αυτό θα το λέω. Γιατί για μια ακόμη φορά με στοιχεία ο κύριος Ραγκούσης και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα έκανε λάθος σε ό,τι αφορά το ότι έκανε με διαφορετικό τρόπο τις συνενώσεις στην Αττική και με διαφορετικό στη Θεσσαλονίκη σε περιοχές που γεωγραφικά και πληθυσμιακά έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά και βρέθηκαν αναξιόπιστοι. Εγώ δεν χαρίζομαι σε κανέναν. Ούτε ό,τι έχω πει ως τώρα, έτσι, το μασώ, το παίρνω πίσω. Δεύτερον, από την ώρα όμως που ψηφίστηκε ο Καλλικράτης και έγινε νόμος του κράτους, στους νόμους και κατά τον Σοκράτη και κατά τον κοινό νου, πρέπει, αν θέλουμε να λειτουργεί η δημοκρατία, πρέπει να υπακούουμε και να τους εφαρμόζουμε. Τι κάναμε? Ήρθαμε σε άμεση επαφή, σε άμεση συνεννόηση. Πρώτον, καταθέσαμε άμεσα, μέσα στο καλοκαίρι, όταν άλλοι δεν ήταν υποψήφοι. Άλλοι τα είχαν παρατήσει κυριολεκτικά συνάδελφοι σε όλη τη χώρα. Άλλοι ήταν υποψήφοι και δεν είχαν ασχοληθεί και με αυτό το θέμα καθόλου. Λειτουργώντας τους Δήμους μας κάθε μέρα, χωρίς να απουσιάζουμε και βγάζοντας και τις ανάγκες της προεκλογικής εκστρατείας πέρα, αλλά μη εγκαταλείποντας το Δήμο ούτε δευτερόλεπτο. Εγκρίθηκε λοιπόν από την Κοινωνία της Πληροφορίας ένα πρόγραμμα της τάξης των 50.000 ευρώ για εναρμόνιση, ομογενοποίηση, κοινή λειτουργία. Απλό, να το πω πιο απλά, για να κουμπώσουν και να δέσουν μεταξύ τους το ταμείο μας με το ταμείο, το ταμείο της Μενεμένης με το ταμείο των Αμπελοκήπων. Ληξιαρχείο με ληξιαρχείο, δημοτολόγιο με δημοτολόγιο. Τα πάντα. Έτσι ώστε στην 1η Ιανουαρίου του 2011, που ήταν αργία, πρωτοχρονιά, Σάββατο, Κυριακή, 2 του μηνός αργία, τη Δευτέρα, 3 του μηνός, κάναμε τις μεταφορές των υπηρεσιών και δημιουργήσαμε ένα τεχνικό κέντρο με τις τεχνικές μας υπηρεσίες και ένα διοικητικό κέντρο με τις διοικητικές και οικονομικές στα Δημαρχεία της Μενεμένης και των Αμπελοκήπων. Η έδρα είναι βέβαια στους Αμπελοκήπους. Συγγνώμη. Έτσι λειτουργούμε από τις 3 του μηνός κανονικά. Βρέθηκαν και άλλα προβλήματα στην πορεία τα οποία τα αντιμετωπίσαν. Αφημί βγάλαμε στην ώρα μας για να λειτουργήσει κανονικά ο Δήμος να μπορεί να πληρώνει και να δέχεται και να εισπράττει χρήματα. Σφραγίδες, επιγραφές στα κτίρια, αυτοκίνητα, προσαρμογή και επιγραφές των αυτοκινήτων όλων για να φαίνεται και προς τα έξω η εμφάνιση και η παράσταση της κοινής και ενιαίας παρουσίας, έτσι, του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης. Προχωρήσαμε επίσης στην ομογενοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Παραδείγματος χάρη, το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Αμπελοκήπων λειτουργούσε και λειτουργεί από τις 8 η ώρα το πρωί. Κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή μέχρι τις 8 το βράδυ συνεχόμενα. Και το Σάββατο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Οι υπαλληλοί και οι εργαζόμενοι, των οποίων τα δικαιώματα σεβόμαστε και τιμούμε, εφαρμόζουμε τους νόμους και ό,τι δικαιούνται το παίρνουν, δεν θα εργάζονται όπως θέλουν αυτοί. Με σεβασμό στους νόμους και την εργατική νομοθεσία και τα δικαιώματά τους, θα εργάζονται όπως θέλει η κοινωνία. Οι πέντε δεν θα καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας των 50.000 και των 100 ανθρώπων. Οι 100.000 θα καθορίζουν τη λειτουργία των πέντε. Τηρουμένου του νόμου. Στη Μενεμένη λειτουργούσε το ΚΕΠ μόνο από Δευτέρα έως Παρασκευή, από το πρωί 8 η ώρα μέχρι τις 2 η ώρα το μεσημέρι, ξέρω. Και εκεί ήδη ξεκίνησε και λειτουργεί κανονικά από χθες 1η του μηνός. Χθες 1η του μηνός δεν είχαμε. Ναι. Έτσι. 8 με 8 πρωί βράδυ. Από το πρωί ως το βράδυ συνέχεια και το Σάββατο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Στο Δέντρο Πόταμο δημιουργήσαμε μια δομή εξυπηρέτησης γραφείου των πολιτών όπου κάθε μέρα πρωί θα μπορεί να κάνει εξυπηρέτηση των πολιτών της περιοχής του οικισμού αυτού του Δέντρο Ποτάμου για να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες. Είναι λίγο αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί? Γιατί αμέσως μπήκαμε σε μια λειτουργία η οποία ωφελεί πάρα πολύ τους πολίτες. Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Κυριακή παίρνουμε πλέον και από τη Μενεμένη και από τον Δεδροπόταμο απορρίμματα. Πεκτείναμε και κάδους και καλαθάκια και στην περιοχή του Δεδροποτάμου. Γίνονται καθαρισμοί από μπάζα, από αυθαίρετη απόρριψη μπαζοαπορρημάτων που κυρίως στην περιοχή του Δεδροποτάμου δημιουργεί τεράστια προβλήματα με δύο απευθείας αναθέσεις τις οποίες κάναμε λόγω του κατεπήγοντος διότι πηγαίνουν και καίνε τα καλώδια, λιώνουν
για να πάρουν το χαλκό από μέσα. Και παίρνουν φωτιά και πυρακτώνονται με κίνδυνο μετάδοσης της φωτιάς και στις κατοικίες όλα τα μπαζοαπορήματα τα οποία πέφτουν εκεί. Έχουμε καθαρίσει τα φρεάτια από ροή σομβρίων στη Μενεμένη και στο Δεδροπόταμο και στη Μοναστηρίου. Επεκτείναμε το πλήσιμο οδών, πλατιών και περιοχών όπως γινόταν στους αμπελόκηπους με δικά μας νερά σε όλο τον ενιαίο Δήμο. Από ό,τι βλέπετε, μιλάω τόση ώρα και επιμένω μιλώντας για μια περιοχή που είναι η περιοχή του νέου Δήμου μας. Γιατί πονάει περισσότερο και εκεί που πονάει περισσότερο, εκεί θα δώσουμε την αγάπη στην πράξη. Αλλά είναι και λογικό, κύριε Ζωγλυτό. Κανένας δεν μπορεί, κύριε Λαζάρου, να ευτυχεί μόνος του. Ενιαίο Δήμο τον εννοούμε πράγματι στην πράξη ως ενιαίο Δήμο όλες τις περιοχές μας. Μα ήδη είναι, έχουμε μα πράγματα ετοιμάσει... τα οποία κάνατε ή μέθοδοι τις οποίες εφαρμόζονται και είχαν στερθεί από μικρή ή μεγάλη επιτυχία στους αμπελόκηπους, γιατί να μην τα εφαρμόζετε στον τομέα της στάθμευσης. Θεωρώ ότι ο κόσμος το περίμενε και αυτό από εσάς. Δηλαδή, ό,τι καλό έχει δει, έχουν δει οι αμπελόκηποι τα προηγούμενα 8 χρόνια, να αρχίσει να το βλέπει και η Μενεμένη από χθες. Όλος ο κόσμος. Πιστεύω ότι ο κόσμος το περιμένει αυτό από εσάς. Και το βλέπει. Γι' αυτό και σας εξέλεξε. Και όσο περνάει ο καιρός θα το αισθάνεται, κύριε Λαζάρου, περισσότερο. Μάλιστα. Ακόμη. Υποσχεθήκαμε στους πολίτες για να ανακουφιστούν από το πρόβλημα το κυκλοφοριακό. Επειδή στη Μενεμένη υπάρχουν δύο, είναι πολύ πυκνοδομημένη η Μενεμένη και πιέζεται έτσι, ακόμα περισσότερο και από τους αμπελόκηπους. Στο κέντρο της, ο οικισμός της Μενεμένης. Πιέζεται πολύ από την κυκλοφορία. Δεν υπάρχουν ελεύθεροι χώροι στάθμευσης. Υπάρχουν δύο πάρκινγκ τα οποία είναι με πληρωμή. 35 ευρώ το μήνα. Είπαμε ότι θα απαντήσουμε σε μια διαδικασία έτσι ώστε να γίνουν όλα δωρεάν. Τι κάναμε λοιπόν στις 30 Ιανουαρίου του 2010, πριν καν αναλάβουμε στις 1 Ιανουαρίου, δημιουργήσαμε 250 θέσεις στάθμευσης εκεί που ήταν ο παλιός ασφαλτοστρωμένος όρχος οχημάτων του πρώην στρατοπέδου Μέγας Αλέξανδρος, μέσα από την περίφραξη, κατά μήκος της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, από Κυρίμηση έως Αγίας Παρασκευής. Κατάλαβα. Ναι. Όποιος θέλει ή δεν δύναται να πληρώσει, δωρεάν θα πάει εκεί. Ελεύθερα. Πάρκινγκ. Στη συνέχεια, με έγγραφό μου σημερινό, ζήτησα από τον καθήλυν αρμόδιο πολιτικά προϊστάμενο υπουργό που προείσταται του ΟΣΕ και από το διοικητή του ΟΣΕ, κατά μήκος των γραμμών του ΟΣΕ, στην οδό Έλλης Αλεξίου, από Αγίας Παρασκευής έως Ομήρου στη Μενεμένη, να μας δώσει μια μικρή λωρίδα και εκεί για να δημιουργήσουμε άλλες 200-250 θέσεις δωρεάν στάθμευσης. Οπότε στη συνέχεια θα γίνουν και τα δύο με αμοιβή πάρκινγκ και εκείνα δωρεάν και δεν θα υπάρχει καμία απολύτως πίεση. Αυτά που είναι με αμοιβή είναι δημοτικά πάρκινγκ. Δημοτικά πάρκινγκ. Ναι. Και εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε να δείτε. Δεν μπορούμε τώρα να καταργήσουμε και τα με αμοιβή γιατί κάποιοι τα θέλουν. Αν όμως κάποιος λέει ότι υποσχεθήκαμε ότι θα γίνουν χωρίς αμοιβή, ναι, το υποσχεθήκαμε και το πράξαμε. 250 θέσεις έχουμε χωρίς να πληρώνει τίποτε κανείς δωρεάν. Ας πάνε να παρκάρουν. Και δημιουργήσαμε και μία ειδική για τους πεζούς οδηγούς να μην γυρνάνε πάλι στην πύλη πόρτα εξόδου στο ύψος της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου με Αγίας Παρασκευής και ράμπα για αναπήρους οδηγούς. Γιατί δεν τα κάνετε και αυτά δωρεάν από τώρα, εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορούν να γίνουν γιατί υπάρχει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός. Μόλις μας δώσει και ο ΟΣΕ από κάτω εκείνη τη λωρίδα, θα δημιουργηθούν και άλλες θέσεις δωρεάν στάθμευσης, οπότε θα ακυρωθούν στην πράξη τα με πληρωμή. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Έτσι, και άλλωστε είμαστε ακόμα ενός μηνός δημοτική αρχή. Ποια δημοτική αρχή παρέχει 250 θέσεις στάθμευσης πριν αναλάβει καν. Και τι όλα είναι αυτά, όλα αυτά είναι προϊόντα της καλής συνεννόησης που υπήρχε από πριν την ανάληψη των καθηκόντων. Της καλής συνεννόησης που υπήρχε από πριν, της καλής συνεργασίας. Εγώ θα το λέω συνεχώς αυτό το πράγμα. Ακούστε λίγο και της καλής μας οργάνωσης. Κύριε Ζωγλού, η παρουσία σας εδώ, το αποτέλεσμα που